Η ομάδα Wagner, μια ρωσική μισθοφορική οργάνωση, φέρεται να χρησιμοποιεί πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογήσει νέα μέλη σε όλο τον κόσμο. Μελέτη που δημοσιεύτηκε από τη βρετανική Logically, μια ομάδα έρευνας κατά της παραπληροφόρησης, εντόπισε πάνω από 50 παραδείγματα μηνυμάτων στρατολόγησης της Wagner σε 16 γλώσσες, σε Twitter, Facebook και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή την ανάρτηση στα αγγλικά, ο χρήστης υπερηφανεύεται ότι οι μαχητές μπορούν να κερδίσουν έως και 240.000 ρούβλια το μήνα, δηλαδή περίπου 2.700 ευρώ. Η μισθοφορική ομάδα αναζητεί κόσμο για διάφορες θέσεις, από θέσεις πληροφορικής μέχρι γιατρούς και φυσικά στρατιώτες. Εδώ είναι μια άλλη ανάρτηση στα ισπανικά αυτή τη φορά, με την οποία ζητά να προσλάβει μαχητές, προωθεί την ασφάλιση ζωής και παρουσιάζεται ως μια ομάδα που επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα και την νίκη. Η εκπομπή μας εντόπισε παρόμοιες αναρτήσεις στα γαλλικά, τα βιετναμέζικα και τα ινδονησιακά. Νομίζω ότι το επίπεδο εμπλοκής είναι ίσως το πιο σοκαριστικό. Ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις είχαν 20-30.000 προβολές. Πολλές από αυτές κοινοποιήθηκαν σε γλώσσες που δεν θα περίμενες απαραίτητα, βιετναμέζικα, ακόμα και κάποια πράγματα στα πολωνικά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις διάφορες γλώσσες και στα διάφορα κοινά στόχους. Ενώ οι ερευνητές δεν μπορούσαν να αποδώσουν άμεσα τα μηνύματα στη Wagner, το ύφος και τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται μοιάζουν πολύ με τη διαδικασία στρατολόγησης της ομάδας στη Ρωσία. Η παραστρατιωτική ομάδα Wagner κατηγορείται για εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως στην Ουκρανία. Αλλά επειδή δεν θεωρείται διεθνής τρομοκρατική οργάνωση, αυτού του είδους το περιεχόμενο παραμένει σε γκρίζα ζώνη. Αυτό είναι ένα είδος περιεχομένου για το οποίο πραγματικά δεν έχουμε κανόνες προς το παρόν, επειδή η Wagner δεν έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι, αυτό της επιτρέπει να ανθεί στο διαδίκτυο, κάτι που μπορεί να είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί κανονικοί καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μέσω Telegram ή μέσω WhatsApp με εκπροσώπους της ομάδας Wagner και να βρεθούν σε πολύ επικίνδυνη θέση. Ακόμα και πριν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η ομάδα Wagner συμμετείχε σε μάχες σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Αλλά η οργάνωση έγινε ευρύτερα γνωστή τους τελευταίους μήνες, αφού προσέφερε σε καταδικασμένους Ρώσους κρατούμενους μια ευκαιρία για ελευθερία με αντάλλαγμα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.